Ήξερες ότι το iPhone σου υποστηρίζει wireless charging? Χωρίς μικρόφωνο δεν έκανε ποτέ κανένας βίντεο. Το ήξερες ότι το iPhone σου υποστηρίζει reverse charging ή αλλιώς αντίστροφη φόρτιση? Απλά ήθελα να το πω στα αγγλικά. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτό. Το ότι το τηλέφωνο σου μπορεί να φορτίζει άλλες συσκευές. Και τι πρέπει να προσέξεις στο καλώδιο το οποίο θα αγοράσεις. Τι ισχύει και τι λένε οι φήμες για τα καλώδια των Android. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς dimitri.gr αλλά και Instagram να κατεβείς κάτω στα σχόλια και να αφήσεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πολύ το wireless charging των iPhone ή μάλλον αντίστροφη φόρτιση, γιατί wireless charging δεν υποστηρίζουν. Με τρολής που έγινε λοιπόν στα iPhone 15 είδαμε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της Apple. Το γεγονός ότι μπορεί το iPhone σου να φορτίζει άλλες συσκευές. Και όταν λέω άλλες συσκευές, εννοώ ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά το iPhone σου για να δίνεις μπαταρία, να δίνεις μάλλον ρεύμα σε άλλες συσκευές να τις φορτίζεις. Η διαφορά με το wireless charging από την αντίστροφη φόρτιση, να τα λέω ελληνικά έτσι, είναι το ότι η wireless charging μπορείς να ακουμπήσεις επάνω το κινητό σου και το κινητό σου δίνει με την επαγωγή, okay, με το μαγνήτη, με το. Όπως γίνεται εδώ. Okay. Αυτό είναι wireless charging. Wireless charging υποστηρίζει όμως μόνο για να παίρνει ρεύμα, όχι για να δίνει ρεύμα. Οπότε αν θέλεις να φορτίσεις το iPhone σου δίνοντας ρεύμα σε άλλες συσκευές, πρέπει αναγκαστικά να το κάνεις με ένα καλώδιο Type-C σε Type-C. Έτσι, την χάνει να έχω αυτή τη στιγμή της Baseus. Το σωστό είναι που μπορεί να δώσει έως 100 W φόρτισης το συγκεκριμένο καλώδιο. Αυτό που έχω εγώ στα χέρια μου. Και είναι 2 μέτρα το συγκεκριμένο καλώδιο. Το συγκεκριμένο καλώδιο λοιπόν, ναι μεν είναι 100 W, αλλά προφανώς το iPhone σου δεν μπορεί να δώσει τροφοδοσίας 100 W. Και φυσικά το ρεύμα που μπορεί να δώσει είναι συγκεκριμένο. Μην πας να φορτίσεις μια πολυκατοικία, προφανώς δεν θα τη φορτίσεις. Γιατί έχεις ένα capacity μέσα στο iPhone σου, το οποίο κάποια στιγμή τελειώνει. Δεύτερο πράγμα που πρέπει να ξέρεις είναι ότι η αντίστροφη φόρτιση, δηλαδή από το καλώδιο θα το καρφώσεις εδώ και στην αντίθετη πέρα όχθη, το reverse charging μπορεί να δώσει ως 4,5 W. Δεν έχει διαφορά αν είναι iPhone 15 απλό, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Plus. Όλα μπορεί να δώσουν 4,5 W πίσω. Δηλαδή, θα έχεις μια συσκευή που παίρνει τα υψί, θα τη βάλεις εδώ, κουμπώνοντας εδώ και στην αντιπέρα όχθη φάζω την ψηρίτσα της Rode. Αν εγώ την ανοίξω, βλέπετε ότι μου λέει να ανοίξω ότι έχει συνδεθεί USB και ότι φορτίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι παίρνει ρεύμα κανονικά. Η ψηρίτσα δεν, φυσικά δεν υποστηρίζει wireless για να σας δείξω ότι άμα την ακουμπήσω επάνω θα φορτίζει. Προφανώς δεν θα φορτίσει γιατί ούτε αυτό υποστηρίζει αλλά ούτε και το iPhone σου υποστηρίζει. Έτσι λοιπόν γνωρίζεις ότι πλέον υποστηρίζεις reverse charging, δηλαδή μπορείς να φορτίζεις Apple Watch, μπορείς να φορτίζεις οποιαδήποτε συσκευή που έχει Type-C και φυσικά οτιδήποτε άλλο εσύ χρειάζεσαι. AirPods, Apple Watch, ό,τι θες, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Παίρνει, δίνει κανονικά ρεύμα όπως πρέπει. Απλά 2-3 βασικά πραγματάκια τα οποία σε αυτό το βίντεο τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε δει. Πολύ βασικό, ξαναλέω, 4,5 W, μην περιμένεις να φορτίσεις σε μια ώρα μέσα προφανώς, γιατί 4,5 W που μπορεί να δώσει είναι πάρα πολύ λίγα. Το iPhone σου από το καλώδιο αυτή τη στιγμή η Apple δεν δίνει κάποιο ακριβή αριθμό για το πόσο μπορεί να πάρει από την Type-C θύρα. Η Apple γενικότερα ποτέ δεν δίνει βασικά στοιχεία για αυτό το πράγμα, αλλά σου λέει ότι με το wireless charging, δηλαδή με το MagSafe, μπορεί να πάρει ρεύμα το κινητό σου 15 W. Αν λοιπόν υποστηρίζεις συσκευή σου MagSafe, όπως αυτή εδώ που έχω εγώ, της Banks, που άμα το ακουμπήσω επάνω, που υποστηρίζει MagSafe και κουμπώνει κανονικά και φορτίζει εδώ πέρα πάνω, βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι μπορεί να δώσει 15 W. Ή με το MagSafe της Apple που μπορείς να το ακουμπήσεις επάνω, δίνει 15 W. Αν δεν υποστηρίζει MagSafe η συσκευή που έχεις, δηλαδή το μαγνήτη της Apple, δίνει 7,5 W φόρτισης. Η Apple όμως, ενώ αυτά τα δύο τα δίνει επίσημα, αυτοί οι φορτιστές ονομάζονται Wireless IQ. Αν αναζητήσετε Wireless IQ, θα καταλάβετε ποιοι είναι οι φορτιστές αυτοί. Κάντε ένα share στο Scrooge και τσεκάρετε να δείτε και εσείς. Και άμα πας στο Scrooge, κάνε και ένα follow. Dimitri, 2 κάτω παύλες. 4,5 W λοιπόν υποστηρίζει αντίστροφη φόρτιση. Reverse charging, αλλιώς που λένε και στο χωριό μου. Οπότε, κουμπώνεις καλώδιο και
Jet. Πες μου κάτω στα σχόλια αν το γνώριζες και φυσικά να μου πεις κάτω στα σχόλια αν πιστεύεις ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Δηλαδή το iPhone σου να υποστηρίζει wireless charging. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για τα iPhone 15 Pro και Pro Max και απλά και τα σχετικά. Η Apple έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση ότι απαγορεύεται να φορτίζεις τα κινητά σου με Android καλώδια. Το Type-C χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που έχουν τα 6 pins ή αλλιώς 6 ακίδες στα ελληνικά και αυτά που έχουν 24 pins. Αυτό που έχει 6 ακίδες, προφανώς λόγω ότι μειώνει την πολυπλοκότητα κατασκευής του, έχει μειωμένο κόστος, σε αντίθεση με αυτό που έχει 24 pins. Ένα ακόμη μειονέκτημα του καλωδίου που έχει 6 pins είναι το ότι η μεταφορά δεδομένων είναι σαν τυπικό USB 2 και η μεταφορά ρεύματος που μπορεί να κάνει στο τηλέφωνο είναι 5 volt 1 ampere. Προφανώς δεν τίθεται θέμα συζήτησης ότι υποστηρίζει USB 3 ταχύτητες. Ας δούμε λοιπόν το καλώδιο το οποίο μας δίνει η Apple μέσα στη συσκευασία και ας δούμε και το καλώδιο που έχω εγώ στα χέρια μου. Το καλώδιο που μας δίνει μέσα στη συσκευασία έχει 6 pins, ενώ το καλώδιο που έχω εγώ στα χέρια μου έχει 24 pins. Αν δούμε όμως και τη θύρα που έχει το τηλέφωνο από κάτω, βλέπουμε ότι έχει 12 pins από τη μία πλευρά, άρα και 12 από την άλλη. Άρα σύνολο 24 pins. Για το λόγο ότι τα iPhone υποστηρίζουν USB 3, είναι και ο λόγος φυσικά που μπορεί να υποστηρίξει και καλώδιο με 24 pins. Οπότε αυτό το πράγμα διαψεύδεται. Για κάποιους που είπαν ότι με τα καλώδια τυπικά των Android τα τηλέφωνα ζεσταίνονται, ίσως να μην ήταν καλής ποιότητας το καλώδιο που χρησιμοποίησαν, ίσως να μην είχε πιστοποίηση MFI το καλώδιο, ή μπορεί και να είχε το θέμα με την 1701 που είχε το πρόβλημα και υπερθερμαίνονταν τα τηλέφωνα. Κάτι το οποίο επίσης διαψεύσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν να αγοράσεις και εσύ καλώδιο δίμετρο, καλό και safe, χωρίς να χρειαστεί να χαλάσει το κινητό σου, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link του Scrooge για να μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε το καλώδιο. Αυτή τη στιγμή το καλώδιο στην αγορά έχει γύρω στα 4 και κάτι, άμα δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι και φθηνό και είναι και υφασμάτινων ινών και πολύ καλής ποιότητας. Πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο που έχω στα χέρια μου είναι το μαύρο και αυτό που έχω μέσα στη συσκευασία, το βάλα ξανά μέσα, είναι το μπλε. Αυτά. Οπότε, μπλε και μαύρο. Υποστηρίζει 100 W φόρτισης έως 100 W. Προφανώς το iPhone δεν μπορεί να πάρει 100 W. Έως 100 W και είναι καλώδιο δίμετρο. Safe. Και το πιο βασικό και το πιο ωραίο με αυτά τα καλώδια είναι ότι όσο και να τα περιπλέξεις, δεν θα μπερδευτούν ποτέ. Άμα το ανοίξω. Δείτε το. Δεν μπερδεύεται. Δείτε εδώ, έκανε κόμπο. Κάνεις ένα τακ, έφυγε ο κόμπος. Όσο και να το τυλίξεις και να το τσαλακώσεις, okay, αν το ανοίξεις, δεν τσαλακώνει. Γενικότερα, επειδή είμαι πολύ εκνευρισμένος με καλώδια, τα bright καλώδια είναι ό,τι καλύτερο έχει εφεύρει ποτέ αυτός ο κόσμος. Οπότε, αν δεν έχεις ακόμα, πήγαινε πάρε το δικό σου bright καλώδιο. Αν και η Apple σου δίνει μέσα, αλλά το μονόμετρο πνίγεσαι στον ύπνο σου το βράδυ που θες να πάρεις το κινητό σου για να τσεκάρεις τα μηνύματά σου ή να δεις, ξέρω εγώ, την ώρα και πώς το τραβάς. Είχαμε μπρίζες, είχαμε γαλώδια. Γενικότερα δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Οπότε φύγε από τα μονόμετρα και πήγαινε σε ένα δίμετρο γαλώδιο για να λυθεί το πρόβλημά σου. Οπότε πλέον γνωρίζεις ότι το συγκεκριμένο γαλώδιο, έτσι, είναι safe, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει 12 pins, 24. Καταλάβατε, 12 και 12. Οπότε είναι safe και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κανονικά. Οπότε μην με ρωτάτε αν το καλώδιο αυτό είναι safe και αν έχει 12 pins. Έχει 12 pins, είσαι just jeté. Οπότε πας στην περιγραφή, τσεκάρεις και βλέπεις και στο καλώδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γνωρίζεις και ήταν κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις. Οπότε, αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimitri.gr αλλά και Instagram για να μην χάσεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τα βίντεο από εδώ και πέρα θα είναι γενικότερα πολύ tips iPhone γενικότερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.